χρειάσω χρήμα, όταν θα βρω εγώ το οίκημα, εγώ θα βρω τις εταιρείες, όλα εγώ, αυτό σημαίνει δικιά μου η επιχείρηση. Έχω δίκιο. Άρα λοιπόν, Αναστασία, με αυτή είναι η απάντηση. Δεν είχα καταλάβει. Έκανα ένα κωδικό. Εδώ πέρα υπάρχει κάποιος που δεν έχει κάνει αίτηση ακόμα. Το σκέφτεται. Εσείς. Ωραία. Ξέρετε ότι η ΕΛΕΡ μας βρίσκει και δεν την ψάχνουμε. Άλλο ένα αρνητικό που έχει, αν θέλετε να μιλήσουμε και για αθλητικά. Πάει με σύσταση. Όταν πήρα απόφαση να ανοίξω το μαγαζί μου αθλητικά, την Body Action την βρήκα εγώ. Γιατί μου άρεσε σαν φόρμα τη φοράγα και πήρα εγώ και τους βρήκα. 33.000 ευρώ για να τη φέρω στο πέρα. Να έχω και την αποκλειστικότητα. Ωραία. Πάμε να σας. Ο πρώτος λόγος που έκανα τον κωδικό, καταρχήν την ΕΛΕ την άκουσα από τον υπεύθυνο που είχα στο κλαμπ. Και μου έκανε ένα κάλεσμα σε ένα πρωινό να μου δείξει μια έξυπνη επιχείρηση. Δεν μου μίλησε. Είναι καλό καλό. Ναι. Δεν μου μίλησε, ξέρεις την Αλόη, ξέρεις τον Bruce Willis, ξέρεις το αρώμα του. Συνήθως αυτές οι προσεγγίσεις δεν ανοίγουν τις πόρτες. Εμένα μου είπε ο Νίκος και τον ευχαριστώ, πάντα θα το λέω. Ξεκίνησε κάτι δικό του. Θέλω πάρα πολύ να στο δείξω, Γιάννη, γιατί έχεις εμπειρία. Και αν σου αρέσει, σου έχω μια επαγγελματική πρόταση. Μετά, το ξεκινάω. Δεν ξέρω αν το έχετε βιώσει κι εσείς. Έλα, πες τι είναι, σε μένα θα τα πεις. Σωστά. Μου είπε λοιπόν την εξής πρόταση. Πρέπει να στο δείξω. Από τη στιγμή που μου λέει πρέπει να στο δείξω, ό,τι και να είναι να μου πει. Γεια σας, ελάτε. Περάστε. Έχουμε συγκαρήκωση την Μιχαλία. Κάτσε. Δεν πειράζει. Καλιά στιγμή. Το πρώτο πράγμα που κατάλαβα όταν είδα την επιχείρηση, το 40% εμπορικό κέρδος. Εκεί, ειλικρινά σας μιλάω, πάθα πλάκα, λέω, υπάρχει κάτι τέτοιο. Χωρίς να κάνω αποθήκη, χωρίς στόκ, χωρίς, ναι μου είπε. Μάλιστα. Λοιπόν, τι σημαίνει το 40%. Το άρωμα του Bruce Willis είναι ακριβό 41 ευρώ. Να πάμε λίγο, καλώς ήρθατε. Είναι ακριβό 41, είναι το επώνυμο που έχουμε, γιατί το ξέρουν όλοι, έχουμε επώνυμο άρωμα. Είναι ακριβό 41 ευρώ. Όχι, γιατί αν πάμε στα Hondo, τώρα κάνουμε λίγη διαφήμιση, θα βγούμε 160 ευρώ ένα άρωμα, καλό άρωμα, σωστά. Είναι εργοστασιακές οι τιμές, γιατί δεν έχουν περάσει από μισά ζώα. Ωραία. Το 40% όμως τι σημαίνει, Αναστασία, 29-30. Εγώ θα ρωτήσω κάτι, τι με συμφέρει να το πάρω, έτσι ή έτσι. Έχω βάλει το Mind Master, ίσως να μην το γνωρίζετε κάποιοι. Είναι ένα προϊόν που είναι για το άγχος, το στρες, την κρίση πανικού. Και έχει όλο το σύμπλεγμα. Έχει σίδηρο, έχει αρκετά πράγματα. Μην τα εξηγώ, δεν θέλω να γίνω. Λοιπόν, 17 ευρώ και ένα προϊόν που δεν έχει καμία παρενέργεια. Όλοι λένε για αλόι, έχει 30% αλόι μέσα. Καλό. 12-20. Τι με συμφέρει. Πάμε. Τώρα, αυτό εδώ, δεν ξέρω αν από τους sponsors θα σας το εξηγήσουν. Αν θέλει κάποιος ένα προϊόν που θα συστήσω, γιατί δεν θα συστήσω make-up σε εσάς, δεν το φοράω. Okay. Αλλά όταν εγώ χρησιμοποιώ ένα προϊόν και το συστήνω, αντί να αλλάξω λεφτά, δώσ' μου, δεν έχω ρέστα, φέρτο την άλλη εβδομάδα και όλο αυτό το κομμάτι, δίνω την ευκαιρία στον πελάτη να έχει 15% έκπτωση και από το προϊόν που θα πάρει, αλλά για πάντα. Σε όλα μας τα προϊόντα. Και πώς πάει, γράφω τα στοιχεία του, γιατί θα κόψει απόδειξη η εταιρεία. Άρα μου έφυγε λίγο, αν θέλετε, η ανασφάλεια ότι θα γίνω dealer. Γιατί κατανοήστε τον κόσμο και τους εαυτούς σας, γιατί αυτή η επιχείρηση έχει περάσει 3 δεκαετίες. Δηλαδή, η προηγούμενη δεκαετία, ναι, γινόντουσαν επιδείξεις, κρέμες, αυτά φεύγαν πολλά λεφτά. Τώρα, όχι. Άλλαξε, να το δίκτυο. Και έχουμε και e-shop. Όταν λέει κάποιος την ξέρω την ΕΛΕΡ,
Σίγουρα δεν ξέρει το ισό, γιατί το έχει βάλει τώρα εδώ και 6 μήνες, ένα χρόνο σχεδόν. Άρα λοιπόν ανανεώνεται και η εταιρεία, έτσι. Λοιπόν, όταν είδα αυτό, επειδή οι αγορές είναι από εργοστάσιο, τι έχει κάνει η εταιρεία? Αν εγώ κάνω 7.200 το μήνα, θα έχω επιπλέον έκπτωση στη χομηρική. Και αν κάνω 150 ευρώ, θα έχω πολύ πιο μικρότερη έκπτωση στη χομηρική. Έτσι είναι τα εργοστάσια. Και γι' αυτό το έχει προκαθορίσει η εταιρεία. Κάποια πορεία εδώ. Σας έχω αφήσει ακόμα. Δηλαδή εγώ το 40 και τα 3, το 40 να το κλειδώσαμε. Αφήστε το, πάει. Άρα λοιπόν, όταν εγώ κάνω αγορές από το εργοστάσιο αυτό, έχω επιπλέον εκτόσεις που στη χονδρική. Μέχρι τώρα να μην κάνω μια αίτηση και να έχω την παροχή μου, γιατί όλοι και εγώ τα ακούω προσωπικά. Δεν έχω χρόνο. Είπα, οκ, αγοράς έτσι. Σήμερα θέλουμε και είμαστε εδώ. Δεν μας έχει στείλει η εταιρεία. Δεν είμαι πολιτής της εταιρείας και πάω να την προωθήσω. Μου έχει δείξει ένα marketing plan, να σας το δείξουμε λίγο παρακάτω. Και θέλουμε και είμαστε. Ωραία. Πάμε να σας. Εγγένεια έκανα. Τι πιστεύω? Όχι. Γιατί? Δεν χρειάζεται. Βέβαια χρειάζεται. Καταρχήν υπήρχε μία πορεία για μένα. Ναι. Όταν εγώ ξεφυλίζω τα προϊόντα από εδώ, τα έχω μάθει? Όχι. Αντί να δώσω 50.000 ευρώ και να μπω ξανά σε μαγαζί, έκανα εγγένεια, ο σπόνσορας μου τότε έφερε κάποια προϊόντα, η κυρία Βιολατζή, και είδα λίγο τις κρέμες, το ένα, το μακιγιάζ, είχα πει στη μητέρα μου, στη θεία μου, να μου πούνε τη γνώμη τους. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν πήρα εμπειρία, αν είναι καλά όντως τα προϊόντα. Ναι. Καλά είναι, γιατί είναι και πολλά χρόνια η εταιρεία, δεν είναι τώρα, δεν περίμενε εμένα να μπω για να αξίω. Άρα τα εγγένεια μου τα έκανα σπίτι. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό, γιατί για να κάνω εγγένεια έπρεπε να έχω δώσει χιλιάδες ευρώ, όπως είχα σε επιχειρήσεις μου. Ωραία. Τι έγινε λοιπόν? Έγινε ένας τζίρος εκείνη την ημέρα. Πάτα να σας έλεγα. 600 ευρώ, ξέρετε πού? Στη χοντρική. Στη Λιανική, μαζί με το 40 που έχουμε, ήταν 840. Αυτά μη σας φαίνεται πολύ. Είχα γύρω στα 9 άτομα μέσα και επειδή έχει πολύ μεγάλη γκάμα η εταιρεία, δεν έχει δύο προϊόντα, δεν έχει σκούπες, έχει αναγκαία προϊόντα. Έγινε λοιπόν, έβγαλα τα πρώτα μου, πάμε να σας είδα, 240 ευρώ. Εγώ θα ρωτήσω κάτι, σήμερα είναι ένα πολύ καλό ποσό? Ναι. Για κάθε σπίτι. Εννοείται. Οτιδήποτε δουλειά και να κάνω, με βοηθάει αυτό? Βάσει του τζίρου που έκανα, η εταιρεία ό,τι είχε γράψει στο χαρτί, γιατί και εγώ θα τσεκάρουμε να δούμε, είχα το 9%. Τι σημαίνει το 9%? Το πολλαπλασίασε επί το τζίρο που έκανα εκείνη την ημέρα και είχα και 54 ευρώ δωρεάν προϊόντα. Πόσο ωραίο είναι. Σας το έδωσα έτσι λίγο να το καταλάβετε πώς γίνεται. Είχα σύνολο 300 ευρώ. Πώς το βλέπω? Έτσι είχα την ευκαιρία να δω αν όντως είναι καλά τα προϊόντα. Όχι εγώ που τα δοκίμασα, πήρα τη γνώμη του δικού μου άνθρωπου. Δεν είναι εγγένεια όμως αυτό, αυτό είναι έναρξη. Ναι, το ονόμασα και εγγένεια. Εγώ, οκ. Okay, η έναρξη ξέρετε ποτέ έγινε, όταν έβαλα την υπογραφή. Τότε έκανα έναρξη. Η έναρξη γίνεται με την έναρξη. Πιστεύω ότι για να κάνεις εγγένεια, έχεις ενημερωθεί για το προϊόν. Είσαι ήδη ενημερωμένος. Στα εγγένεια πας με. Έχεις απόλυτο δίκιο στην κλασική επιχείρηση. Εγώ την έναρξή μου την έκανα με την υπογραφή που έβαλα στην αίτηση. Έτσι το γίνεται. Βράδυ κάναμε ένα υπέροχο τα εγγένεια του Παναγιώτη, νέος συνεργάτης. Mm-hmm. Πήγε πάρα πολύ καλά, υπέροχο. Και τα εγγένεια είναι ένας τίτλος που δίνουμε, έτσι. Ναι, ναι. Δεν μπήκα σε μαγαζί. Δεν ξέρω, ήσασταν από την αρχή. Γιατί όχι. Είχα τέσσερις επιχειρήσεις, γι' αυτό ναι. Το λέω. Ναι, όχι, άκουσα ότι είχατε και άλλες επιχειρήσεις. Ναι. Απλά το όρος εγγένεια γι' αυτό μου φάνηκε λίγο. Είναι ωραίο, ακούγεται έχω, αλλά κάτι άλλο το έχω συνδέσει στο μυαλό μου. Έχεις κλασικές επιχειρήσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά εμένα, ο άνθρωπος που μου μίλησε ήξερε ότι είχα τις επιχειρήσεις και η λέξη κλειδί ήταν τα εγγένεια. Άμα μου έλεγε να κάνουμε επίδειξη προϊόντα, μου λέει όχι. Μου είπε εγγένεια, του λέω ναι, σαφώς. Πώς θα γνώριζε και το προϊόν? Και δεν χρειάστηκε να πάω ξανά σε μαγαζί, στο σπίτι μου. Το διαμόρφωσα, κάλεσα τον κόσμο και αυτό ήταν όλο.
Έχετε δίκιο έτσι όπως το λέτε, αλλά η έναρξη ήταν με την υπογραφή. Και είχα μάθει και από υγειονομικό, πολεοδομία, λέω είμαι έτοιμος με μια υπογραφή. Ωραία. Πάμε να σας. 300 ευρώ, τι λέτε. Το δείξα σε άλλους. Αυτό ήταν. Έβαλα ανθρώπους να τους δείξω 300 ευρώ. Δηλαδή δεν ξεκίνησα να λέω την ξέρεις την Ελένη, την ξέρω. Εσύ την Αλόη, την ξέρω. Και έτσι έκλειναν οι πόρτες. Το άλλαξα. Λέω 300 ευρώ θέλεις φίλε μου. Ναι, αμέ. Πώς θα τα βγάλω. Ας το δείξω. Να κάνω μια ερώτηση. Πότε κάνατε την έναρξη, ποια χρονιά. Το 2013. Το 2013. Το 12, αλλά όπως το λέει η Αναστασία, είχα έβαφα, έκανα, πήγα στο ψηλό, τα έπαιξα μουσική, δεν είχα καταλάβει. Μιλάμε δηλαδή για μια ανάπτυξη τώρα μιας πενταετίας. Περίπου. Τι, είναι πολύ λίγο. Είναι καλά. Είναι καλά. Για να είναι μπρόνσορ καλύτερα, είναι πολύ καλά. Ναι, είναι καλά. Mm-hmm. Ούτε λίγο, λίγο σίγουρα δεν είναι. Ούτε πολύ όμως. Ναι. Εγώ φαντάζομαι ότι περισσότεροι είμαστε καινούργοι. Αυτό σας μεταφέρω, τη δικιά μου πληροφορία, όταν ήμουν και ποτέ δεν το έχω ξεχάσει πως ήμουν καινούργιος, ας το λέω ειλικρινά. Ποτέ. Και είμαστε ένα έτη 2018 που τα πράγματα είναι αρκετά. Γιατί το 2019 δεν είναι. Όχι, όχι, κάτσε λίγο. Μεγάλη διαφορά. Το όνομά σας πώς είναι. Δέσποινα, από εδώ. Κυρία Δέσποινα, το όνομα της μητέρας μου έχετε. Επειδή ακριβώς το ίδιο πράγμα που σκεφτόμουν κι εγώ, είπα να ξεκινήσω μια επιχείρηση όχι ίδια. Όχι να ξαναμπω σε μαγαζί. Όχι να ξαναβάλω πάγια έξοδο στο κεφάλι μου. Και ούτε κεφάλαια. Mm-hmm. Επειδή ακριβώς αυτό που είπα. Με τις ίδιες συνήθειες θα αλλάξει κάτι. Να πω κάτι. Εγώ έχω ξεκινήσει με το 2009-10. Με την κρίση μου ανάπτυξη. Με πάλι τη χρονιά αυτή. Το 2018. Έχω, και δεν θα σου το πω τώρα για να πω, και το ξέρεις. Κάτι με βάλει την ανάπτυξη εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχει να κάνει, γιατί αυτή η κρίση δίνει πολύ μεγάλη ευκαιρία για ανάπτυξη. Είναι το αντίθετο από τις άλλες δουλειές. Εγώ όταν ξεκίνησα γιατί ακριβώς δούλευα σε ένα χώρο τράπεζας που τότε είχα ψυχανεμιστεί ότι θα γίνουν πολύ διαφορετικά και θα έμενα χωρίς δουλειά και σήμερα το ζούμε και όντως έτσι γίνεται. Οπότε βρήκα κάτι άλλο που βλέπω ότι θα έχει ανάπτυξη αντί για συρρήκνωση. Γιατί δεν την προσφέρει δουλειά. Αυτό είναι να το καταλάβεις λίγο. Ενώ αν βλέπεις το προϊόν της, όσο δεν έχει να ψωνίσει, όσο δεν έχει να αγοράσει, άρα πώς μπορεί να αναπτυχθεί μια επιχείρηση. Εδώ δεν είναι έτσι. Γιατί το προϊόν το ίδιο θα παίρνει στην οικονομική του. Γιατί δεν θα γίνει. Δεν αμφισβητώ. Συμπλήρωσα. Συγγνώμη για χίλια συγγνώμη. Επειδή είμαστε το γίνα πολύ παρεούλα και αυτό όλο εμένα μου αρέσει. Εμείς ξεκινήσαμε να έτσι. Λογικά. Και πάρα πολύ ωραία. Και να μην το χάσετε ποτέ. Ναι. Απλά τώρα και γι' αυτό είμαστε εδώ για να μάθουμε να το. Ναι. Αλλά ο ενθουσιασμός μας λίγο φρέναρε. Από κάποιους άλλους, θα τα πούμε στην πορεία αυτά. Ας δούμε λίγο τι έχουμε σαν αντικείμενο εμείς και θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Εγώ τώρα με την εμπειρία που έχω. Τώρα κάθομαι. Πάντα ήθελα να κάνω ένα φαρμακείο. Φαρμακοποιός δεν είμαι. Αλλά σαν επιχείρηση. Να νοικιάσω ένα δίπλωμα φαρμακοποιού, τα ξέρετε, να μην. Όταν είδα το marketing seller, λέω το 40% θα μπορώ να το δώσω στους άλλους. Όχι. Άρα γιατί να ανοίξω μέρος. Κυρία Δέσποινα, αντιληφθείτε αυτό που λέω. Ναι, το 40% δεν μπορώ να το δώσω πουθενά αν είχα συμβατική επιχείρηση. Το αντιλαμβάνουμε. Πάμε παρακάτω. Ναι, όχι, ναι, όχι, μ' αρέσει αυτό που λέω, γιατί είναι. Πες το. Εγώ πάρα πολύ χρόνο στο γάμο. Ναι. Δεν θέλω να σας πάω το χρόνο σας. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Απλά, εγώ αυτό που θέλω να εμπεδώσω είναι για πόσο καιρό πρέπει να συνεχίσω την προσπάθειά μου, την εξέλιξή μου. Να σας απαντήσω πάλι προσωπικά. Ναι. Όταν άνοιξα το πρώτο μαγαζί δεν έλεγα για πόσο καιρό θα το φέρω. Και το κλείσατε. Καλώς έκανε και το κλείσα. Το πούλησα μάλλον, δεν το κλείσα. Καλό. Καλώς έκανε. Καλό. Ειλικρινά. Λοιπόν, το έδειξα σε τρεις και τι βγάλανε σε άλλο. Βγάλανε 300 ευρώ. Okay. Τι λέει η εταιρεία λοιπόν. Αν δεν υπήρχα εγώ, θα υπήρχαν αυτοί οι τζίροι για την εταιρεία. Η εταιρεία έχει δώσει το 9% σε κάθε συνεργάτη που μπαίνει στην ομάδα. Όχι εγώ. Δεν αγοράζουν από μένα τα προϊόντα, κυρία Δέσποινα. Εξυπηρετεί το ίδιο το εργοστάσιο.
βάσει του τζίρου που έκανε ο καθένας, έχει την ίδια κλίμακα bonus που έχουμε όλοι. Να κάτι άλλο που μου άρεσε. Η τέταρτη επιχείρηση είμαι ακόμα στα δικαστήρια με το συνέδριο. Άρα όταν άκουσα ότι δεν αλλάζω λεφτά με κανέναν, ναι, μου έκανε κλικ. Ωραία. Πάμε λίγο, Αναστασία. Η κλίμακα bonus το 14%, πάμε τώρα λίγο να δείτε τι άλλο είδα. 2.000 ευρώ, 2.400, μπορώ να τα κάνω μόνος μου με πωλήσεις. Σε ένα μήνα θα σε ένα μήνα θα μπορώ και για μένα. Δύσκολα. Όχι δύσκολα καθόλου, για μένα προσωπικά. Γιατί όπως το λέγει η αδέσπονα, κρίση. Το να έχω μοιράσει την ιδέα σε 3 άτομα να βγάλουν 300 ευρώ είναι αλλιώς, είναι διαφορετικό. 14% γιατί είμαστε όλοι μαζί, η εταιρεία παίρνει όλο τον τζίρο που δημιούργησε η ομάδα αυτή, τον βάζει κάτω στο τραπέζι και λέει το 1 τρίτο είναι δικό μου, το 1 τρίτο είναι στην έρευνα και να πληρώσει τους πάντες και το άλλο 1 τρίτο είναι σε εμάς. Τόσο απλά. Σε αυτό εδώ το παράδειγμα, αν σε... Α, άλλο ένα, πίσω λίγο. Κάπου είχα το ποσό όλο. Είναι 4,40, αν δεν κάνω λάθος. Και πώς είναι. Από πώληση, σύσταση των προϊόντων. Δεν πάω να κάνω την πώληση σαν dealer, έχω οδοντόκρεμα πάρε. Όχι. Συστήνω όμως με οδοντόκρεμα γιατί είναι και για μικρά παιδιά. Από ό,τι είδατε, να την έχω εκεί γιατί μου αρέσει να την καταπίνω. Μου αρέσει να μην δημιουργήσω το στόμα. Η έκπτωση το 14% μου το έδωσε η εταιρεία. Και εδώ είναι αποδείκτιο. Δηλαδή, ποια είναι η κλίμακά μου. 14. Η κλίμακα του συνεργάτη μου. 9. Ωραία. Τον αφαιρεί. Και από την αφαίρεση αυτή της μένουν κάποια χρήματα στα χέρια της και μας βάζει τράπεζα. Δηλαδή, 90 ευρώ αποδείκτιο. Από ανθρώπους που εκπαίδευσα, που μοίρασα την ιδέα. Αυτό κάνει. Πάμε να σας έρθω. Τι θα συμβεί αν είναι 4 άνθρωποι να έχουν πάει στο 14-10. Δικαιούνται ένα αυτοκίνητο, το πόλι. Το πήρε η κυρία Δέσποινα το πόλι. Δεν ξέρω. Δεν πήρε. Ενθουσιάζομαι ότι έχουν πάρει και το Μερσεντές. Τώρα είναι στο τρίτο. Γιατί. Άρα λοιπόν το πόλι. Θα σας πω κάτι. Εμένα γιατί ο πατέρας μου είναι αυτό που σας λέω τώρα. Αρνητικός, ξέρετε γιατί. Πού είσαι στον Πεμβέ για να πάρεις πόλο. Δεν είναι μια απορία. Ωραία. Εγώ όμως αυτό που είδα στην Ελέρα, ακόμα οι γονείς μου δεν το έχουν δει. Δεν ξέρουν τι κάνουν στην Ελέρα. Γιατί είχαν μάθει ο γιος τους να έχει μαγαζιά. 4 άτομα βγάζανε κάποια, τι να πω τώρα, 300-400 ευρώ. 4 άτομα. Δεν είναι πάρα πολλά. Αλλά τους έδειξα την επιχείρηση της Ελέρα. Όχι το πρωί. Το πώς. Πάμε να σας είπα. Το 21 ήρθε έτσι. Να το και το Μεστιντές. Υπάρχει κανένα. Ό,τι λέει το χαρτί. Ό,τι λέει το χαρτί δεν είναι μόνο για μένα προσωπικά, είναι και για ανθρώπους που μου έχουν εμπιστευτεί. Η κυρία Βιολατζή, αυτό που μου έδειξε στο χαρτί, φαντάζεστε να είναι δεσμευμένη η ίδια εταιρεία να το κάνει και να εκτεθώ εγώ. Άρα, ό,τι έδειξα στους ανθρώπους που είναι ήδη στην ομάδα, να το παράδειγμα. Ήρθε το Mercedes. Τώρα το Mercedes, πάμε να σας έρθω. Γιατί να μην γίνει 4 στην ομάδα. Εφόσον είναι η δύναμη του πολλαπλασιασμού. Είπα και στην αρχή ότι εγώ δεν είχα χρόνο. Το ακούτε εσείς. Γιατί δεν έχουμε χρόνο, ξέρετε. Γιατί η μέρα έχει 52 ώρες, πώς έχει. 24. Ωραία. Αν είμαι σε μία δουλειά συγκεκριμένη, μπορώ να είμαι ταυτόχρονα σε πάρα πολλά σημεία. Όχι. Εδώ, όσο μεγαλύτερη είναι η ομάδα από στελέχη, γιατί εδώ είναι την κυρία Βιολατζή, στην αρχή ξέρετε πόσες ώρες έδωσε για να με εκπαιδεύσει. Τώρα το μήνα ξέρετε πόσες ώρες. Ελάχιστες. Γιατί έμαθα τη δουλειά. Τι με έμαθε, να μαθαίνω και σε άλλους. Άρα έρχονται κάποια εισοδήματα τα οποία είναι ήδη στελέχη. Στελέχη, αυτή είναι η διαφορά. Αυτός είναι ο στόχος μου, κυρία Δέσποινα. Να έχω πετυχημένα στελέχη για να πετύχω κι εγώ. Δεν είμαι ο πυραμίδας, ο κορυφαίος και οι άλλοι είναι από κάτω και δουλεύουν για μένα. Που είχα κι εγώ αυτή την εντύπωση για αυτές τις εταιρείες. Όταν λοιπόν άνοιξα το μυαλό μου και μου έδειξαν στο χαρτί, γιατί υπάρχει μια εταιρεία που να σου έχει δείξει πώς σε πληρώνει. Από το 1 ευρώ μέχρι να γίνεις και πρόεδρο. Αν υπάρχει μια ενιαία. Marketing plan. Το άνοιξα και λέω, θέλω να γίνω πρόεδρος. Γιατί να μην γίνω. Πώς γίνεται, 12 στελέχη. Οκ. 12 σαν και εμένα, ας μου πάρει και μια δεκαετία και 15 ετία. Δεν με ενδιαφέρει.
Αυτή είναι η διαφορά, ότι ξεκίνησα το μαγαζί, όχι πότε θα το κλείσω. Ξέρετε πόσο κόσμο έχω δει, μπαίνει, βγαίνει, ξέρετε γιατί, ξεκίνησε με 120 ευρώ. Είναι έτσι δυνατό. Να σας πω ένα μυστικό, να το πείτε στον εαυτό σας. Επενδύστε 100.000 ευρώ, εδώ. Να μην σας κουνάει κανένας. Αυτό εδώ για μένα, άλλαξε λίγο, πάμε, λίγο χρυσό να σας είναι. Εκεί, άλλη μία. Αυτό. Αυτά εδώ ξέρετε τι είναι. Ετήσιο. Ετήσιο εισόδημα από δίκτυο χωρίς πωλήσεις. Όταν βλέπετε αυτοκίνητα, Mercedes, Polo, πιο μεγάλες Mercedes, είναι από δίκτυο, όχι επειδή είμαστε καλοί πολίτες. Εγώ αυτό είδα, λέω, τέσσερις σαν και εμένα δεν θα βρεθούν κυρία, πούμε. Τι λέτε. Όχι. Αλήθεια. Σε δύο χρόνια από τώρα, δώσουμε ένα δίκτυο. Και σας καλώ ότι το Γενάρη, εγώ προσωπικά, να έρθετε σε μια γιορτή, γιατί ήδη έχω παραγγείλει το επόμενο αυτοκίνητο, το πιο μεγάλο. Στην κρίση. Το τρί, γιατί όχι. Καταρχήν, θέλω να τον προκαλέσω. Θέλω να μας πεις. Θέλω να πιστώ. Όπα, μια, όχι, η Αναστασία μου δώσ' μου λίγο, γιατί μου αρέσει τώρα. Στην αρχή, φοβόμουν τους αρνητικούς. Φοβόμουν τους αρνητικούς. Τώρα, κυρία Δέσποινα, ακούστε. Δεν είναι η δουλειά μου να πεις εδώ. Φεύγετε από εδώ. Αν αλλάξει κάτι στη ζωή σας, συνεχίστε. Αν δεν αλλάξει κάτι, ακούτε μια ιδέα σήμερα. Που κάποιοι άλλοι την έχουμε λειτουργήσει. Ο αδερφός μου δεν είναι μαζί μου. Η νύφη μου δεν είναι μαζί μου. Ο κουμπάρος μου, δηλαδή, δεν ξεκίνησα ελέργεια να κάνω κύκλο μου. Ίσα ίσα που όταν πήρα το πόλο μου λένε εντάξει μου. Παίρνω το Mercedes, το έχεις. Πάντα δικαιολογίες. Άρα λοιπόν δεν θα εστιάσω στον αρνητικό. Εγώ θα σας πω κάτι. Αν θέλω σήμερα να ήρθα εδώ από το πέραμα να σας πείσω, δεν θα αντέξω στη διάρκεια. Στην πρόκληση όμως αντέχεις. Μ' αρέσει, έτσι με εξελίσσει. Όταν ακούω ναι, δεν πάμε και μπροστά. Σωστά. Πάμε λίγο. Λοιπόν, απλά μοιράστε την ιδέα. Πάρτε λίγο, η κυρία Μητσάκου για μένα δεν είμαστε άμεσα, αλλά για μένα είναι σπόνσορα. Τι εννοούμε. Έχει ξεκινήσει πιο μετά από μένα. Έχει φτάσει σε πιο άλλα επίπεδα. Ξέρετε τι είπα, το έκανε, γίνεται. Έστω ένας να το έχει κάνει, δύο, γίνεται. Δεν λέω δεν γίνεται. Απλά ξέρετε τι είπα όταν την είδα. Δείξε μου πώς το κάνεις, γιατί την ελέγχετε πέραμα, ξέρετε πώς την ξέρουν. Αλλά την ξέρουν από την αλόη, την ξέρουν από το καλλιτικό, δεν ξέρουν το marketing. Και γι' αυτό τους μιλάω για την δικιά μου έλεγχα. Κάποια πορεία μέχρι εδώ. Αυτό είναι πολύ ωραίο για να την δικιά μου έλεγχα. Το ακούμε σαν την άλλη, ξέρω την έλεγχα. Πολύ δυνατό. Το άλλο κομμάτι. Και απαντάει πολύ ίχνα ο Γιάννης. Είχα ένα καφέ κλαμπ. Ελληνάδικο. Χωρίς κάμπα θα μπορούσα να δουλέψω. Ήμουνα υπάλληλος κάμπας. Ξέρετε πόσα έσκαγα κάθε εβδομάδα και ξέρετε τι μου δίνανε, γιατί έπαιρνα και από το μάκρο, έπαιρνα τηλεοράσεις, DVD, καμία σχέση με την επιχείρηση που είχα, δηλαδή να μου δίνε 2-3 κιβώτια, ας πούμε, Τζόνι. Αλλά δεν ήμουν υπάλληλος εσκάβας. Έτσι ακριβώς έχω τη σχέση με την Ελένη. Και όταν μας ξέρουν έτσι οικογενειακά, α, μου λέει, την ξέρω την Ελένη, λέω, του αδερφού μου, τη δικιά μου ξέρω. Εντάξει. Άρα τι έκανα, μοίρασα την ιδέα. Ο Νίκος ο Μασιώτης, δεν ξέρω, ήταν την προηγούμενη φορά, ήταν κάποιος που τον ακούσατε. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός δεν τον γνώριζα. Πήγα στον ασπρόπυργο, έφαγα στην επιχείρησή του, είναι στο χώρο της εστίασης και του λέω, ξέρεις κάτι, πώς πάνε τα πράγματα, τι θα μου έλεγε. Δεν ξέρω που να βάλω τα λεφτά. Χάλια. Και του λέω, σε κατανοώ, είχα και εγώ επιχείρηση. Είσαι ανοιχτό σε καινούργιες ιδέες, κυρία Δέσποινα, έτσι του είπα. Μου λέει δηλαδή, μου λέω, πρέπει να στο δείξω, θέλω τη γνώμη σου. Και πήγα, έπιαμε ένα καφέ, του έδειξα 5 πράγματα από αυτά που κάνω και μετά από ένα μήνα αποφάσισε να μου πει. Γιάννη, πες και κάτι. Πες μου τώρα, θυμάστε πως το έκανα αυτό που μου του λέω, γιατί τώρα, πάνω στην επιχείρησή σου, ας σου μιλήσω για κάτι άλλο. Δηλαδή, μπορώ πάνω στο πόδι να του μεταφέρω μια ιδέα που ήμουνα και εκείνη την ημέρα είχαμε πάει τον Φώτον. Είναι αργία, ξέρετε τι μου έχει εκείνο. Γεμάτο το μαγαζί. Α, του πω, ξέρεις την Ελέρ, κάνουμε, όχι, κάτσε κάτω. Θα έρθω στην περιοχή, θα είμαι ξανά την Τρίτη το πρωί του 4. Μου λέει, πιούμε καφέ εδώ. Του λέω, μην είναι ανοιχτά. Μου λέει, κλειστά. Τέλειο.
Έτσι μπόρεσε να καταλάβει τι του είπα. Μία εβδομάδα δεν μιλάγανε με τη σύζυγο. Όταν αποφάσισε να συνεργαστούμε, έκανε τον κωδικό, πήρε κάποια προϊόντα. Ξέρετε τι έκανα εγώ? Τον εκάλεσα σε ένα σεμινάριο. Γιατί τα σεμινάρια είναι εργαλεία και για τη δουλειά μας, αλλά αυτό που λέτε, κύριε άνθρωπο. Πάρα πολλοί κόσμοι ξέρει την Ελένα, αλλά δεν είχε πάει ποτέ σε μια εκπαίδευση. Εκεί την γνώρισα. Λέω, κάτσε, τι γίνεται. Γεια σας. Γεια σας. Αυτό λειτουργήσα. Έλα σε ένα σεμινάριο να μείνεις. Εγώ έρθω. Το πέρα της γυναίκας ποιο είναι? Καθηγήτρια, είναι δασκάλα. Δασκάλα. Και ο Νίκος, πέρα από το χώρο της εστίασης, έχει τελειώσει στεφά, γυμναστής. Καμία σχέση με μπριζόλες. Μισό λεπτό πήγαινε λίγο πίσω στην ουσία. Μέσα στο marketing plan έχει τους ίδιους όρους, κυρία Δέσπο. Είναι team leader, αυτά το αποδίδει η Ελέρα, όχι εγώ. Πάμε. Ο κύριος Μυρνής, σας το λέω ειλικρινά, με βρήκε. Είχα το κινητό μου πάνω στο πόλο και με βρήκε και μου λέει, θέλω να συνεργαστούμε. Καταλαβαίνετε ότι τελικά οι πετυχημένοι στην Ελέρα, και συγγνώμη για σας τις κυρίες, είναι άντρες, δεν είναι γυναίκες. Όταν ξεκίνησα, περίμενα να δω αισθητικό. Ναι, είμαστε καλά. Μα ξεχωρίζουν εδώ, είναι 7 επιχειρήσεις όταν κοινώσα, λέω Παναγία μου. Θέλω να σας πω ότι ειδικά για τους άντρες σήμερα δεν είναι γυναικεία. Είναι αδερφή και γυναικεία. Πάμε άλλο ένα. Άλλο ένα. Σεπτέμβριος του 18. Να είχα φυγεί, τι λέτε? Όχι, βέβαια. Άντεξε 5 χρόνια. Και το άντεξε ξέρεις σημαίνει να εκπαιδευτείς, γιατί η δουλειά δεν τη μαθαίνουμε ποτέ, έχει να κάνει με κόσμο. Ποια εταιρεία θα με πλήρωνε εμένα αυτό το ποσό? Και αυτό το ποσό δεν το παίζω μαγκάς. Έλα να σου δείξω, να σου δείξει πώς γίνεται. Γιατί να μην επιμείνω και 5 και 10 χρόνια? Πες μου ένα λόγο. Δεν υπάρχει λόγος για να μην επιμείνεις. Χίλιοι δυο λόγοι υπάρχουν. Ας πω δύο αρνητικά. Το ένα αρνητικό είναι ότι έχει απεριόριστη ελευθερία η Ελένα. Ένας επιχειρηματίας, κύριε Νικό, είναι από το πρωί με το βράδυ που στο μαγαζί του. Και αυτό εδώ δεν είναι δικιά μου επιχείρηση. Ξέρετε γιατί, δεν έδωσα 200 χιλιάρικα για να είναι δική μου. Όχι. Έχω δώσει εδώ. Αυτό κι αν είναι δική μου επιχείρηση. Άλλο που δεν είχα, lifestyle. Στην Ελέρα έχω μάθει να δουλεύω και να ζω. Ταξίδια, τώρα σε λίγο θα πάμε δύο ταξίδια μέσα στο μήνα. Γερμανία, Καλαμπάκα. Και τι να έλεγα, να ξαναμπω σε μαγαζί, κακομύρης. Δηλαδή τους επιχειρηματίες, συγγνώμη κιόλας, σας θεωρώ γκασκαντέρ σε αυτή την εποχή. Λογίστρια δεν είσαστε? Πώς ανακοινώσατε στους ανθρώπους ότι το κράτος ζητάει προκαταβολή για τον επόμενο χρόνο στο τζίρο που ήδη έχω βγάλει, που δεν ξέρω αν θα είμαι άνοιχτος τον επόμενο χρόνο? Ρωτάμε. Καταλαβαίνετε τι δουλειά κάνετε κι εσείς. Το μεσάζονται, αλλά σε λυπηρά νέα. Ναι, εννοείται. Άρα λοιπόν, κυρία Δέσποινα, καλά έκανα. Καλά έκανα. Ευχαριστώ. Δύο τίτλους, όπως το λέει η κυρία Βιολατζή, το 17. Το 13 που αποφάσισα να κάνω, το 17 άλλαξαν δύο τίτλους. Ξέρετε γιατί? Γιατί άλλαζα εγώ, εκπαιδευόμουν. Ξέρετε πόσο πιεστικός ήμουν? Καλά, είσαι άνεργος, δεν κάνεις, είσαι χαζός. Καλά, έδιωχνα τον κόσμο έτσι. Να μιλήσω σε κόσμο, τίποτα. Τα ξέρει. Αλλά είναι ένα κομμάτι και αυτό της δουλειάς, γιατί όχι? Όταν σταμάτησα να λέω ότι πάω να πείσω τον κόσμο, εκεί άλλαξε όλη τη δουλειά. Ένας μεγάλος λόγος που ήθελα του Orga Leader την κλίμακα είναι ότι έχω υπογράψει μία σύμβαση εγώ και η Ελέρ, όχι εγώ και η κυρία Βιολατζή. Τι σημαίνει? Το δίκτυο που έχει δημιουργηθεί είναι περιουσιακό μου στοιχείο. Σύνταξη θα έπαιρνα, κυρία Δέσποινα, να έμενα στα ίδια. Είμαι 39 χρόνια πάω σαν άλλα. Τώρα τη φτιάχνω εγώ τη σύνταξή μου. Το περίμενα, δεν θα μου λέγατε. Έχω υπογράψει σύμβαση ό,τι είχε κάνει εκείνη, το κάνω και εγώ. Δηλαδή η εταιρεία έχει τους ίδιους όλους για όλους. Ωραία. Πάμε να σας έβαλε.
Λοιπόν, τα αυτοκίνητα τώρα. Θεωρείτε ότι μόλις είδα εγώ το marketing plan ότι έχει αυτοκίνητα, το πίστεψα. Λέω τώρα στο sponsor μου, γιατί του λέω εντάξει, μην κοροϊδεύω. Καταρχήν ξέρετε γιατί. Γιατί ενώ ήταν πολλά χρόνια η ΛΕΡ δεν έβλεπα πολλά αυτοκίνητα. Όταν είδα στη διαδικασία που μπήκα και άρχισα και έβλεπα κάποια πολλάκια, γιατί ήταν τα πόλο τότε. Λέω, οκ, για να δούμε. Και εδώ υπάρχει και ένα αρνητικό, αν θέλετε. Δεν τα χαρίζει. Τα διεκδικούμε. Γιατί μου έχουν πει, μου λέει, η εταιρεία σας δεν είναι που χαρίζει τα αυτοκίνητα. Λέω, ξέρεις καμιά εταιρεία να χαρίζει, να έρθω κι εγώ. Γιατί να χαρίσει. Αυτό είναι από τη δουλειά μου. Έτσι. Ναι. Δεν είναι τα προϊόντα που πούλησα. Τι καλό παιδί που είσαι, Γιάννη, που πάρε ένα Mercedes να φέρνει στην Αλόη πιο πολύ. Όχι. Και το Πόλο και το Mercedes. Τώρα έρχεται άλλο, το CLA που ήταν το όνειρό μου. Πού όλα αυτά στην κρίση. Ξέρετε γιατί. Γιατί δείχνουμε μια έξυπνη επιχείρηση. Μπορεί να μπει σε κάθε σπίτι το franchise το δικό μας. Γιατί ξεκινάει από 150. Τώρα που έχει βγάλει και την Χριστουγεννιάτικη, με 60 ευρώ ξεκινά ένα franchise. Ποιο το καταλαβαίνει. Κανεί. Εμείς, αντί να πείσουμε, εξηγούμε, κύριε Δεσπό. Γι' αυτό η κατάσταση της Ελλάδας θα μπορούσε να είχα φύγει εξωτερικό. Τι λέτε. Ναι, ναι. Όλοι. Κάποιοι φύγανε. Δεν θέλω να φύγω. Την αγαπά αυτή τη χώρα. Και συνεργάζομαι με τους Γερμανούς, δεν τους έχω απέναντι. Δεν με απασχολεί τι λένε στην τηλεόραση. Συγγνώμη, δεν κάνω κομματική. Συνεργάζομαι. Και μου αρέσει πολύ γιατί είναι αξιόπιστη. Και στο προϊόν και στο μάτι. Και να ξέρετε ότι στην Ελλάδα ξέρετε πόσα έρχονται το μήνα. 5 χώρες έχουν ξεκινήσει από το δίκτυο της Ελλάδας. Εκατομμύρια ευρώ έρχονται στην Ελλάδα. Τώρα τα Βαλκάνια. Το μήνα. Έτσι. Στιγμές ζωής, αν δείτε όλο αυτό εδώ τον κόσμο, πάμε να σας έρθω να ξεκινήσω. Όλα αυτά εδώ είναι εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, happening. Πού θα τα είχα στο μάτι. Σήμερα έκανα έτσι ένα πείραμα να στο μεταφερώ. Είπα σε τρεις ότι θα πάω στον Άφλιο να μιλήσω και μου λέει πω πω τρέξει μου αυτή η δουλειά. Τι θα κάνεις αδελφέ μου. Εγώ θα πω την Μαριμάρ, δεν ξέρω τώρα, έχουν να δω την τηλεόραση. Εντάξει. Αν δεν έκανα ελέ, δεν θα δεν φαντάζεστε τι αγάπη υπάρχει με αυτή τη γυναίκα. Αν δεν έκανα ελέ, δεν θα την γνώριζε, κυρία Βίλια. Θέλω να σα πω ότι είναι ελάχιστοι οι οποίοι, αν δεν είχα μπει στη διαδικασία, δεν θα γνώριζα ανθρώπους που είναι έμπνευση. Ένα χαρακτηριστικό που έχουμε είναι ότι η μιζέρια δεν ταιριάζει εδώ. Δεν θέλω να ανακούσω σύστημα. Δεν είναι 400 ευρώ να παίρνω όσο καλό στην Ελλάδα. Δεν θέλω. Εκεί αρνούμε. Εκεί είναι πολύ αρνητικό, κυρία Βίλια. Και εμείς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Λοιπόν, ηγέτες υπάρχουν. Ναι. Όχι αυτοί που βλέπετε στην τηλεόραση. Ο κύριος Βουλγαρίδης, λογιστής. Το 95 είναι στην Ελλάδα. Το πίστεψε και πιστέψτε με, μανοκραγιώνει η Ελλάδα τότε. Όχι Giant Gandaloi και όλο αυτό το κομμάτι. Τι καταλάβε, είδε τα νούμερα. Ο κύριος Αχλαδάς, το νούμερο 3 στα Βαλκάνια. Πολιτής στο Μπουτάρι, απλά είναι 20 χρόνια στη διαδικασία. Δεν σας λέω τα σιωδήματα, γιατί πραγματικά δεν θα το πιστέψετε. Η κυρία Χατζηγιωργάκη είναι σπόνσορα της κυρίας Βιλατζή. Πήγε στην Βουλγαρία και έδειξε πώς θα βγάλουν χρήματα οι άνθρωποι. Δεν θα πάνε να πουλάει αλόι σε μια χώρα που είναι ο βασικός μισθός 150 ευρώ. Όλη η Βουλγαρία είναι δικό μας δίκτυο. Από την κυρία αυτή. Ξέρετε το επάγγελμά της, νοικοκυρά. Όταν την αντίκρισα πρώτη φορά, λέω τελείωσε. Το έκανα. Θα μου δείξει αυτή η γυναίκα πώς θα κάνω ελέ. Γιατρός, κοιτάξτε τώρα, γιατρός με νοικοκυρά, πώς παντρεύεται αυτή η δουλειά. Ξέρετε τι έκανα, δεν αποφασίζω για κανένα. Δεν είναι η δουλειά μου. Και όχι να πάρω, συνεχίζω. Το όχι δεν είναι για μένα, είναι, κυρία Δέσποινα, καλά κάνεις και εσύ αυτή. Αλήθεια. Δεν είμαι αρνητική. Μπορείς να την καταλάβεις. Απλά το ψάχνω. Θέλω να ενημερωθώ. Κάντε μου και ερωτήσεις. Κάντε μου και ερωτήσεις. Το ψάχνει εξ αποστάσεις. Θέλω να μου κάνετε ερωτήσεις. Ξέρετε κάτι. Άλλη μια συμβουλή. Γιατί το κάνω. Αυτά που σας λέω δεν είμαι ομιλητής. Κάντε. Είμαι ήδη στην αγορά. Πάρτε επαγγελματικές συμβουλές από επαγγελματίες. Όχι από φίλους. Ήρθα εδώ για να μάθω.
Τέλεια. Καλώς ήρθα. Λίγο πίσω. Πιστεύετε ότι αν δεν είχα δει την Ελέρ μέσα από τα δικά της μάτια, θα καταλάβαινα? Ξέρετε ότι έκανα kickboxing και έκανα μετά παρουσίαση της ιδέας με φορμούλα. Και μου λέει πάντα διακριτικά, γιατί θα μπορούσα να είχαν ευρεάσει κιόλας. Γιατί μην νομίζω ότι είμαι έτσι, έχω εξελιχθεί πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Δεν πρέπει να στον δίνω. Είχε απόλυτο δίκιο. Γιατί ήμουν απολεμμένος. Κάνω το kickboxing και πάω σε ένα καφέ. Μην πάω τώρα πέρα να αλλάζω. Δεν πέρναγα το μήνυμα. Άλλαξε τον τίσιμό μου. Άμα με δείτε στα μαγαζιά, θα δείξω έτσι φωτογραφίες. Με φόρμα έπαιζα μουσική. Γιατί ήμουν αφεντικό. Δεν θα μου έλεγε ένα κάτι. Είναι το μήνυμα που θα περάσω. Πάμε να σε ξέρω. Λοιπόν, θα πω κάτι. Σταμάτησα να αποφασίζω στο να μιλήσω για την διαδικασία της ΕΛΕΡ, γιατί αν κάνει κάποιος έναν κωδικό, μπορεί να κάνει μόνο προσωπική χρήση. Μπράβο του. Αν θέλει να κάνει part-time τη δουλειά, πάλι δικαίωμά του. Και αν θέλει να αλλάξει την οικονομική του κατάσταση, και αυτό είναι δικαίωμά του. Θα σας πω ένα μυστικό, κάντε και τα τρία. Αυτό κάνω. Δεν μπορώ να σας μιλάω για προϊόντα τα οποία να έρθετε σπίτι μου για να έχω το πάλι. Δεν υπάρχει. Έχω αλλάξει πάρα πολύ την καταναλωτική συνήθειά μου. Το part-time, ναι, σαφώς πάρα πολλοί κόσμος κάνει μία και δύο δουλειές. Ξέρετε τι τον ρωτάω, γιατί κάνει δύο δουλειές? Μου λέει, δεν τα βγάζω. Θέλω να σου δείξω κάτι έξυπνο. Μπορεί να κάνει part-time μία φορά την εβδομάδα. Πάλι, κανένα πρόβλημα. Οικονομική ανεξαρτησία μπορεί να υπάρχει στη ζωή μας. Τέσσερα στελέχη. Γιατί? Έτσι ακριβώς, τα βλέπετε, φαίνεται καλά. Ναι. Αν παρατηρήσετε, είναι το ίδιο μέγεθος. Είναι ένα μερμήγκι και ένα ελικόπτερο. Έτσι ακριβώς έβλεπα την Ελένη στην αρχή. Μερμηγκάκι. Τώρα για μένα είναι ελικόπτερο. Ας έχουν το ίδιο σχήμα και το ίδιο μέγεθος. Θα μπορούσα, λίγο πίσω από τη σέμα, θα μπορούσα να είμαι έτσι. Να σας πω κάτι. Τέσσερα μαγαζιά. Ξέρετε πολύ καλά τι είναι να έχω 25 άτομα προσωπικό. Και έλεγα και μια τάκα στον εαυτό μου, τώρα είναι νέος. Γιατί έτσι ήξερα ότι είναι το εμπόριο. Με το που είδα μια άλλη διαδικασία, λέω, για πάμε. Τώρα έχουμε νέο. Για πάμε. Στα 40, στα 50 να είμαι πρόεδρος. Θα είμαι. Γιατί απλά να παράγω την ίδια δουλειά που έχω μάθει. Έχει εργαλεία η εταιρεία. Τα έχει. Τώρα, αν θέλει κάποιος, μπορεί να γίνει στέλεχος. Όχι γιατί θέλω εγώ. Εντάξει, κυρία Δέσποινα. Άρα λοιπόν, αυτή ήταν η παρουσίαση, το πέρασμά μου στην ΕΛΕΡ, δηλαδή αυτό μου ζήτησε η κυρία Αναστασία, πώς ξεκίνησα, ποιος ήμουνα και τι έχω δει. Το αρνητικό σας το ξαναλέω, δεν επενδύουμε χρήματα. Άρα δυσκολεύτηκα να καταλάβω, γι' αυτό έβαφα. Ξέρετε που πήρα μπροστά, πήγα σε ένα σεμινάριο. Πήγα σε ένα διήμερο, γιατί ξέρετε τι έλεγα, δύο μέρες τώρα, τι λες τώρα. Πήγα όμως και κατάλαβα τι γίνεται. Όταν είδα διαφορετικούς ανθρώπους πετυχημένους που είναι πάνω από 10 χρόνια στη διαδικασία, έτσι λέω. Όχι δύο μήνες. Τους χαίρομαι κι αυτούς που πάνε δύο μήνες πολύ γρήγορα, αλλά το θέμα είναι πόσο αντέχεις. Κάποια ερώτηση? Είναι και εκπαιδευτικό λίγο. Λοιπόν. Μωρέ, χάσα το χαμόγελό σας, τι είπα. Γιατί μην ατάφωνοι. Γιατί σκέφτεται τη ζωή του καθένα. Το θέμα είναι να σου πω κάτι. Να πέρασα ένα ερωτηματικό θετικό πάντα στη ζωή σας. Είναι ένας μηχανισμός που λειτουργεί τώρα στην κρίση, γιατί δεν θέλει κεφάλαιο. Κάτι που με οργάνωσε πολύ, ξέρετε ποιο είναι? Η ατζέντα. Όταν λέμε δεν έχω χρόνο, ξέρετε γιατί? Γιατί κάνουμε κακή χρήση του χρόνου. Σήμερα, της είπα, τι ώρα ξεκινάει? 5. Άρα 3 έφυγα από το σπίτι. Αν ξεκίναγα 4-4,5 θα τρέχα. Αυτή είναι η διαφορά. Η ατζέντα με έχει οργανώσει πάρα πολύ. Και η ατζέντα, ξέρετε που λέω στους συνεργάτες μου? Πάτε τη ζωή σας σε τάξη. Έχουμε ένα σεμινάριο που είναι δωρεάν και μπορώ να καλέσω 50 ανθρώπους μέσα εκεί να το δουν δωρεάν. Άρα όταν δεν έχω χρόνο, γιατί οι δουλειές μου μπορεί να μου τραβάνε χρόνο, πάω στο σεμινάριο να το δουν σε ένα απόγευμα 50 άτομα. Να πω λεπτά. Άρα λειτουργήστε τα σεμινάρια και αυτά εδώ που γίνεται. Σιγά σιγά όταν ξεκινήσανε ήταν 2-3. Τώρα γεμίζει η αίθουσα. Σε λίγο να γράψουμε άλλο ξενοδοχείο. Άννα, ή ρίξε τον πάνω όροφο.
Κάποια ερώτηση θέλει να μου κάνει. Θα κάνει ένα κίνηση, μάλλον αυτό εννοώ. Έτσι. Κάποια ερώτηση, απορία. Ο κόσμος είναι λίγο δύσπιστος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γιατί είμαστε σε μια οικονομική κρίση. Πώς θα το πείσουμε όλο αυτό που μας παρουσιάζει. Δεν το πείσει. Ήσουν από την αρχή, μιλάμε λίγο, ε. Εδώ. Ήσουν από την αρχή. Όχι. Έχουμε όμως γνωριστεί στην Αθήνα. Αν πιστεύεις, φίλε μου καλή, ότι πας να πείσεις στον κόσμο, δεν θα πεις. Αν πραγματικά πείσεις τον εαυτό σου και αυτό που πάρει να το μοιράσεις, ότι ίσως είναι μια ευκαιρία για εκείνον, δεν χρειάζεται να μπει διαδικασία αν έχει λεφτά ή όχι. Εγώ θα σας πω κάτι. Ξεκινάει κάποιος με 0 ευρώ. Ναι. Θέμα είναι θέλει. Θέλω να περάσω εγώ να πω είναι ότι υπάρχει δυσπιστία γενικότερα. Okay. Οκ, ναι. Τα μάτια σου όμως θα πιστέψουν. Την οδηγώ. Όλοι την ξέρουν, λέω. Τη δικιά σου, λέω, αυτό που έχεις δει εσύ στο σεμινάριο, στους ανθρώπους που πετυχαίνουν, τι γίνεται. Γιατί έχει με γεμίσει, ας πούμε, και θα έχει γεμίσει, καταλαβαίνετε, λέω, με Mercedes. Σε 1,5 χρόνο έχει δώσει 92 Mercedes. Γιατί δίνει δουλειά. Και αν είναι δυσπιστός, χαίρομαι, αλλά δούλεψε λίγο με. Ποιος είναι ο σπόνσορας. Δούλεψε. Εντάξει, δεν έχω φαρά να τα σπάσω φαρά μου. Άρα λοιπόν συνεργασία. Ξέρετε, μια μεγάλη αλήθεια να σας πω ότι όταν ξεκινήσαμε, λέω τον κολλητό μου τον έχω. Άσε, ξέρω εγώ τώρα θα γίνει. Ξέρετε, μου είπε ο κολλητός μου. Όχι. Τι είναι αυτά. Τον αδερφό μου, άστο, κάτσε κάτω. Πάλι όχι. Δηλαδή, στα κοντινά μας άτομα το τρίτο πρόσωπο. Και σας το λέω ειλικρινά, όλο μου το δίκτυο αυτή τη στιγμή είναι ξένοι άνθρωποι. Ξένοι. Μακριά από συγγένεια, φίλε. Όχι, δεν είναι μακριά, αλλά λειτουργήσε το σωστό. Στο συγγενή, δύο πράγματα θα είναι. Ο συγγενής θα είναι. Το έχουμε καταλάβει. Έστω και με το λίγο χρόνο. Αυτό που θέλουμε εμείς. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Έναν οδηγό προσέγγιση. Από εσά. Σπόνσορας ποιος είναι. Σπόνσορας είναι ο κύριος Νίκος, αλλά και η κυρία είναι. Ωραία. Αυτά θα είναι κατηδίαν. Θα σας πω κάτι. Ναι. Το να σας δώσω μία γραμμή. Το να σας δώσω μία γραμμή. Πάνω στην ερώτηση θέλω λίγο να σταθούμε. Σπόνσορα έχετε. Οδηγό έχετε. Πόσες φορές σηκώσατε ένα τηλέφωνο να πείτε. Και απευθύνουμε σε όλους χωρίς να είναι. Να πείτε δεινά, σε θέλω να πάμε εκεί να δούμε αυτό τον άνθρωπο. Τίποτα. Η Δίνα παίρνει τηλέφωνο, ενημερώνει για τα πάντα. Αλλά. Σεμινάρια γι' αυτό. Κοίτα, να χρειαστεί γι' αυτό. Να χρειαστεί μια προσωπική επαφή. Βέβαια. Μόνη σα, να πει εγώ θέλω να ξεκινήσω. Υπάρχει επαφή και ευκαιρία. Άρα, απεριόριστο ραντεβού θα κλειστεί και θα γίνει το εξή. Πώς προσεγγίζω τον κύριο απέναντι, τι δουλειά κάνετε. Είμαι με τον ξάδελφο, για άλλη φορά. Μάλιστα. Για λίγο μάρμαρα. Είστε συνεργάτες, όχι. Όχι, όχι. Πρώτη φορά που δεν το φοβάμαι τη δουλειά μα, έτσι. Είχε πριν ακούσει ξανά για την εταιρεία, είχε κάτι ακούσει, δοκιμάσει προϊόν. Όχι, δεν έχω δοκιμάσει προϊόν, έτσι έχω ακούσει όμως. Ναι. Τι